Εργατικό ατύχημα στη Φλωρεντία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται. Το περιστατικό συνέβη σε μεγάλη οικοδομή που πρόκειται να γίνει ένα σούπερ μάρκετ και όπου εργάζονταν περίπου 50 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μία δοκός από οπλισμένο σκυρόδεμα έπεσε πάνω σε προκατασκευασμένο κτίσμα το οποίο κατόπιν κατέρευσε. Συνδικαλιστές καταγγέλουν πως οι εργάτες έκαναν δουλειές εκτός της ειδικότητάς τους. Επιβεβαίωνε ότι αν πράγματι ήταν μεταλλουργοί, δεν είχαν ειδική εκπαίδευση για να εκτελούν εργασίες σε ένα εργοτάξιο. Δυστυχώς, γνωρίζουμε μόνο ότι είναι οικογενειάρχες που δεν θα πάνε σπίτι στις οικογένειές τους απόψε. Τα τρία μεγαλύτερα συνδικάτα της Ιταλίας καλούν σε γενική απεργία στην Τοσκάνη με αίτημα καλύτερα μέτρα ασφαλείας. Το 2021 η χώρα κατέγραψε 601 νεκρούς από εργατικά ατυχήματα. Είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Γαλλία.